πακέτο μας είναι σχεδόν έτοιμο. Σχεδόν έτοιμο. Λοιπόν, έχουμε πανάρι το κρεατάκι μας με αλεύρι, το έχουμε τηγανίσει να κάνει την κρούστα και από τις δύο πλευρές. Πολύ ωραία. Έχουμε το λάδι μας και κέι και ρίχνουμε το σκόρδο. Θέλει μία καλή ποσότητα. Έχω βάλει γύρω στις 7. Αν μας έχει ζαλίσει το σκόρδο από το πρωί. Αρκεί να φάει και ο σύντροφός μας. Έλα, έλα, Κωστάκη, έλα να βοηθήσει γιατί χρειάζεται κάτι τέτοιο. Γιατί χέρι. Θέλουμε και έναν άντρα για να χτυπήσει τον μπουρέ. Λοιπόν, ρίχνουμε άρε, το σκόρδο. Τον χτυπάς τον μπουρέ. Τον χτυπάω, τον τσακίζω. Το σκόρδο δεν θέλουμε να μας μαυρίσει. Αυτά που μένουν κάτω, αυτά θα κάνουν και τη σάλτσα γιατί είναι το αλευράκι. Βέβαια. Το σκόρδο δεν θέλουμε να μας μαυρίσει για να μην... Για να μην λιώσει πάνω. Ναι. Να χαμηλώσει το μάτι. Ναι, πετάει λίγο μαϊντανός, θα το βάλω μετά εγώ. Και θα σβήσουμε, τώρα θα κάνουμε λίγο πίσω και θα σβήσουμε με το ξύδι, λευκό ξυδάκι. Τέλεια. Και το κρασάκι μας. Άρα ενώ είναι καθό το μάτι, βάζουμε το ξύδι και το κρασάκι που έχουν το αλκοόλ και σιγά σιγά εξατμίζονται. Θα αφήνουμε και λίγο να εξατμιστούν και θα βάλουμε το κρεατάκι μας μέσα, λίγο πιπεράκι. Α, και το αφήνουμε να δέσει, σωστά. Λίγο, ναι, να εξατμιστεί το αλκοόλ. Και γίνεται κάπως έτσι. Και θα βάλουμε το... Λοιπόν, εδώ έχουμε τις πατάτες, το καρότο, το κολοκύθι. Έχω βάλει λίγο σέλερι, το χτυπάμε. Α, λίγο να γίνει... Ναι. Έτσι να το λιώσουμε λίγο, να το κάνουμε έναν ωραίο πουρέ για να το σερβίρουμε. Ωραίο αυτό το μηχανηματάκι. Θέλει και αρκετή. Για μυρίζει τέλεια. Ναι. Μπορώ να. Ναι, 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 να βάλουμε και στο πιατάκι. Βέβαια, σκόρδο πρωί-πρωί, παιδιά, θα δοκιμάσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα εννοείται ότι θα φάω. Συμπληρώνουμε και λίγο αλατάκι. Φοβερό. Για να δέσει σάλτσα, επειδή το κρεατάκι είχε το αλεύρι, δεν βάζουμε και κάτι άλλο. Δεν βάζω τίποτε άλλο. Το μόνο το ενισχύω με λίγο ζωμό. Εγώ φτιάχνω ζωμό βοτεινού. Ή παίρνω έτοιμο το ψυγείο του. Ναι. Παίρνω άλλη μια γενναία μπουκιά. Θα το αφήσουμε να ξέρεις κάτι, Βάσο. Ενώ μύριζε το σκόρδο πάρα πολύ έντονα όσο μαγείρευες. Εδώ δεν μυρίζει με έναν μαγικό τρόπο. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Λίγο και τα χέρια. Λίγο. Αγαπητό, λάδι. Εμάς δεν μας δίνεις όμως. Λοιπόν, φτιάχνουμε το πουρέ, χτυπάμε τα λαχανικά μας, βάζουμε το βουτυράκι. Θα το βάλουμε στο πιάτο. Δημήτρη, σερβίρεις εσύ που έχεις πιο έτσι. Λοιπόν. Έχουμε και κουτάκι εδώ. Λες και δεν έχετε πάει. Ανακάτεψε το λίγο και βάλε και λίγη σαλτσούλα. Είναι φοβερό το τζελάκι. Ανακάτεψε το όμως λίγο. Λοιπόν, σερβίρετε. Για να... γιατί έτσι. Όπω αυτή η σάλτσα, θα τη βάλεις στη σαλτσούλα και πάνω από τον μπουρέ. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Και πόση ώρα Βάσο θέλει να μείνει σε αυτό το υγρό, δηλαδή αφού εξατμιστεί λοιπόν, το ξύδι. Έχουμε, ναι, το αφήνουμε το να σιγοβράσει. Βάλουμε το ζωμό, το κρέας και το μαϊντανό, πόση ώρα. Θέλει γύρω ένα λόγο στο κρέας, αυτό εμένα χθες μου βράσε στο ούτε 40 λεπτά. Απλά θέλει σιγανό μαγείρεμα, επειδή είναι το αλευράκι, μη μας κολλήσει και το ανακοινούμε σιγά. Άλλωστε γι' αυτό, όπως είπες, το λέμε και σοφρίτο. Έτσι. Γιατί το μαγειρεύουμε σιγά-σιγά. Το είναι... 4-5 δηλαδή. Εκεί, το ναι, μάτι. Ναι, ναι. Το θέλουμε όμως το ζουμάκι, δεν θέλουμε να εξατμιστεί όλο. Ναι, δεν θέλουμε αυτό το ζουμί, θέλουμε αυτό. Ωραία. Όπως... Αυτό είναι πώς ήταν και μετά από 40-50 έτσι, λεπτά θα και το πώς θα γίνει. Ναι. Να το, θα το δείξει τώρα η καμερά μας. Θα τα πούσουμε κιόλας. Πιστεύω ότι τα βάλαμε όλα μέσα. Σεφ, πώς το βλέπετε το μπουρέ. Ναι. Λοιπόν. Και λίγο μοσχοκάριδο. Λοιπόν, στο μπουρέ βάλαμε τα λαχανικά μας. Θα κάνουμε με το μπίμερ. Θα αλλοιώσουμε με λίγο γαλατάκι ζεστό. Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάριδο και μία κουταλιά της σούπας σε μπουκεράκι. Μπουρές που μπορεί να λειτουργήσει συνοδευτικά ούτως ή άλλως. Ναι. Πάει με όλα τα κρεατικά. Βάσο, είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την επόμενη φορά. Παντρεμένη. Εσύ είσαι παντρός. Εντάξει, θα το βρούμε αυτά. Μη σε νοιάζει αν είμαι παντρεμένη εγώ. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο. Διπλωματική απάντηση, Βάσο. Κάνε εσύ την πρόταση, Δημήτρη μου, και μη σε νοιάζει. Και αυτή να μην μπορεί να σε βρούμε. Μια και όχι, ρε παιδί μου, θα τα βρούμε. Α, εντάξει. Είναι καλό. Εσύ ένα σοκρίτο να σου κάνει και κάνει πρώτα σιγά μου. Πώς είναι, τι θέλει. Λίγο αλατάκι θέλω. Λίγο αλατάκι εδώ. Ναι, αλλά ο Δημήτρης μπορεί να μην τρώει το αλάτι. Όχι, δεν έχουμε τώρα πίεση εδώ. Μας έριξε την πίεση το σκόρδο το πρωί. Το μπουρέ το βάζουμε στην άκρη. Το μπουρέ τον βάζουμε έτσι, ναι, με ένα κουταλάκι. Θες να το βάλεις στο στομαχάκι σου. Παιδιά, είναι φανταστικό το σοφρίτο. Βάσο, σε ευχαριστούμε.